με την υπογραφή της κυβέρνησης. Με την υπογραφή του κύριου Τσίπρα, του κύριου Καμένου και του κύριου Μοσκοβισή. Τα οποία λένε θα περικοπούν συντάξεις. Αν τώρα μας λέει ο κύριος Μοσκοβισή ότι δεν θα κοπούν, πεδίο δόξη λαμπρών να φέρουν ένα νόμο αύριο και να πούν δεν θα κοπούν συντάξεις. Εμείς δεν θέλουμε να κοπούν και γι' αυτό καταψηφίσαμε τα μέτρα. Άρα δεν έχει κανένα σχέδιο. Να έρθει αύριο για να προλάβετε να αλλάξετε το αφήγημα που είπε ο κ. Ξαντιτάκη στο πρόγραμμά σα. Να έρθει αύριο για να δούμε αν το εννοούν. Γιατί εμείς πιστεύουμε βαθιά, είμαστε σίγουροι ότι δεν το εννοούν και παίζουν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αν έρθει μετά τον αυτό πιστεύουμε. Σα είπε ο κ. Μοσκοβισή, έδωσε χρονικό περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο. Οκτώβριο 15 του μηνός που υπάρχει ο προϋπολογισμός. Θα το δούμε. Είπε πονηρά. Γιατί είναι πονηρός ο κ. Μοσκοβισή. Και γιατί εκνευρίσκει ο κ. Ξαντιτάκη. Και δεν ισχύουν όλα αυτά. Δεν πολύ εκνευρισμένο. Και ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μητσοτάκης. Καθόλου εκνευρισμένο τον είδε ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι πονηρός ο κύριος. Τα είπε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι ο κύριος Μοσκοβισή χθες είπε το εξής. Όταν έρθει, λέει, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας, όπως και όλων των άλλων χωρών, για το 2019. Το 15 Οκτωβρίου, γι' αυτό το έβαλα το. Ναι, ναι, 15 Οκτωβρίου, τότε θα το δούμε. Μέχρι τότε λοιπόν θα παίζουν το παιχνιδάκι τους, κύριε Μαρτζάνη. Θα παίζουν το παιχνίδι, θα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι δυνατόν με τρεις φορές ψηφισμένο το ίδιο πράγμα, μάλλον δύο φορές ψηφισμένο και μια φορά επικυρωμένο από την Κομισιόν, να μην ξέρουν οι συνταξιούχοι, κυρίως οι νέοι συνταξιούχοι που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη και εκκρεμούν τη συντάξη τους, να μην ξέρουν πόσο θα κοπούν, να μην ξέρουν τι θα μπει στο ATM. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά? Σε ποια σοβαρή χώρα δεν ξέρουν οι άνθρωποι σε 5 μήνες από τώρα τι σύνταξη θα παίρνουν? Κύριε, πείτε κύριε μου εσείς. Κύριε Κυρανάκη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κύριε Κυρανάκη. Και βγαίνει ο κύριος Μοσκοβισή να κάνει πολιτικά παιχνίδια. Να ρωτήσω κάτι. Σε μια Ευρώπη που έχει μέσα τύπους σαν τον Κούρτς, θα τα βάζουμε με τον Μοσκοβισή? Μου πήρε την ερώτηση. Μου πήρε την ερώτηση. Τώρα, που την έχω παράσει να τελειώσω. Λοιπόν, έχει τύπους σαν τον Κούρτς, θα τα βάζουμε με τον Μοσκοβισή και θα το λέμε πονηρό. Και το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει τι θέλω. Θέλω εκλογές και τι πιστεύω, ότι θα βγω πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο. Άρα δεν τη συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να έχει δεσμεύσει, να έχει εξασφαλίσει μνημόνια τέλος, που λέει ο Μοσκοβισή. Είστε κανονική χώρα, που λέει ο Μοσκοβισή. Οι δεσμεύσεις δεν είναι άκαμπτες και να τα πάρει όλα αυτά, να γίνει κυβέρνηση και να πει: λοιπόν, αλλάζω 1, 2, 5, 10 γιατί είμαι κανονική χώρα χωρίς άκαμπτες δεσμεύσεις. Τα λέτε πολύ ωραία, μόνο που τα κείμενα τα λένε διαφορετικά. Και τα κείμενα λένε ότι παρότι τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα στις 20 Αυγούστου 2018, υπάρχουν δεσμεύσεις μέχρι το 2022. Δεν θέλετε να το πείτε τώρα το μνημόνιο? Θέλετε να το πείτε περαιτέρω δεσμεύσεις? Θέλετε να το πείτε επιπλέον λιτότητα? Πείτε το όπως θέλετε. Πάντως υπάρχουν μέτρα τα οποία μας έχουν επιβληθεί από τους εταίρους, από την Τρόικα, τα οποία υπερβαίνουν το χρόνο ζωής του τρίτου μνημονίου. Αυτό λοιπόν δεν λέγεται τελειώνουν τα μνημόνια. Γιατί όταν έχεις πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022, αυτό σημαίνει υποχρεώσεις της χώρας. Αν ο κ. Μοσκοβισή μας πει, παιδιά, δεν χρειάζεται να πληρώνετε τίποτα, κάντε ό,τι θέλετε, τότε γιατί να μην διπλασιάσουμε τις συντάξεις? Γιατί να μην μειώσουμε όλους τους φόρους στο μισό? Αύγουστο, δεν μπορεί να γιατί να μην δώσουμε αυξήσεις όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα? Γιατί δεν μπορεί κανένας να τις επαναδιαπραγματευτεί αυτές τις δεσμεύσεις? Δεν καταλαβαίνω. Μην μιλάτε για αυξήσεις εδώ συνέρτη, γιατί είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Μην μιλάμε για αυξήσεις στο δημόσιο, λέτε. Ναι, γιατί να μην τα πω. Η χώρα έχει δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή με υπογραφή της κυβέρνησης. Και σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε άλλο να κοροϊδεύουμε τον άρα κόσμο. Άρα καμία δέσμευση. Άρα καμία δεσμευση δεν μπορεί να αλλάξει την ελληνική. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε. Μπορεί να αλλάξει το μείγμα πολιτικής, φυσικά. Οι δεσμεύσεις ως προς τα πλεονάσματα θα διαπραγματευτούμε ξανά να πάνε στο 2%. Αφού δεν αλλάξει τίποτα. Υπογεγραμμένα. Όχι, σας είπα ότι υπάρχουν δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις. Υπάρχει όμως, μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχει όμως δυνατότητα να αλλάξει το μείγμα πολιτικής. Γιατί να το αλλάξουν? Για παράδειγμα. Γιατί λέει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση από αυτό που λέτε εσείς τώρα? Θα σας πω γιατί. Γιατί λέει κάτι διαφορετικό? Θα σας πω γιατί. Γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής για να μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χώρας. Εγώ είπα Μοσκοβισή, δεν είπα κυβέρνηση. Ναι, ο Μοσκοβισή όμως με την κυβέρνηση. Γιατί λέει κάτι διαφορετικό? Αφήστε με να ολοκληρώσω μια φράση. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής. Είναι ζωηρή εκπομπή σε όλους τους προσκεκλημένους. Ποιο είναι αυτό το μείγμα πολιτικής? Υψηλοί φόροι, υψηλές εισφορές, χαμηλές συντάξεις και απ' την άλλη διόγκωση του δημοσίου τομέα. Ρουσφέτια παντού, μετακλητοί περισσότεροι από ποτέ, υπερορίες που εγκρίνονται πριν την ώρα τους, συνεχή δημόσια έργα τα οποία δίνονται με fast track διαδικασίες, ενώ στη μάνδρα που δεν έχει ψήφους δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το μείγμα πολιτικής που έχει εφαρμόσει. Βγήκε το πόρισμα προχθές. Ναι, την κυρία Παπασπύρου. Ναι, την πολύ αντικειμενική κυρία Παπασπύρου. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το πόρισμα, εντελώς ξαφνικά, κύριε Παπασπύρου, κύριε Κυρανάκη, συγγνώμη, θα το ρωτήσω. Για την περιφέρεια. Θα το ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, ειλικρινά σου μιλάω. Η παλαιά εθνική οδός Αθηνών
Λαμίας. Έτσι λέμε στο χωριό μου. Αθηνών Λαμίας. Ναι. Έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μετζανή, δεν μπορεί σε ένα φταίει πόρισμα για τη Μάντρα. Αττικής. Σε ένα πόρισμα για τη Μάντρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ευθύνη για την κυρία Δούρου. Συγγνώμη, το αμαξοστάσιο του Δήμου. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Το αμαξοστάσιο του Δήμου. Έχει το οποίο έχει φτιάξει δήμαρχος. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Δεν έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Οι πάντες έχουν ευθύνες. Ωραία, γιατί δεν το λέει το πόρισμα. Γιατί δεν το λέει το πόρισμα. Θα τις αναλάβουν όλοι. Η κυρία Δούρου γιατί είναι εκτός πόρισματος. Γιατί μάλλον επιλεκτικά κάνετε κι εσείς το ίδιο πράγμα. Εμείς κάναμε επιλεκτικά. Εμείς γράψαμε το πόρισμα, κύριε Μετζάνη. Το πόρισμα. Την στιγμή που ήγεσαι ο κύριος Κουρλέτης, ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι η περιφέρεια έχει ευθύνες για τη Μάνδρα, που πέθαναν 25 άνθρωποι. Η περιφέρεια έχει πάντα 25 ευθύνες. Άνθρωποι. Στο πόρισμα της κυρίας Παπασπύρου, ναι. Η οποία έφτιαξε. Για καλκιδική περιφέρεια. Έφτιαξε και την υπόθεση Νοβάρτης. Έφτιαξε και την υπόθεση Νοβάρτης. Ακούστε με, μην παταλού. Πάμε στη Μάνδρα. Πάμε στη Μάνδρα. Λοιπόν, η κυρία Παπασπύρου, η οποία μεθόδευσε και την υπόθεση Νοβάρτης, ακούστε με καλά. Έφτιαξε και ένα πόρισμα από το οποίο έχει εκτός την κυρία Παπασπύρου. Mm-hmm. Αυτό δεν λέγεται αντικειμενικότητα, λέγεται μεθόδευση. Και επειδή εκκρεμούν και διώξεις εναντίον της κυρίας Παπασπύρου και εναντίον. Δεν πρέπει να μιλάει. Και εναντίον διάφορων ανθρώπων που έχει βάλει να κάνουν τις δουλειές στο Κελπνό κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως αντικειμενικότητα σε αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν, κλείνω να σα παρέμβω στο μήνυμα πολιτική. Ειλικρινά, κύριε Γερανάκη, αν μα ακούει κάποιο άνθρωπο απ' έξω και λέει ότι είναι τόσο ικανή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στην κυβέρνηση, ώστε να κάνουν όλες αυτές τις συνωμοσίες και να κάνουν όλο δεν αυτό. Δεν λέτε. Δεν ξέρω. Εσείς μου λέτε ότι τρομακτικά ήταν. Είναι. Είναι τρομακτικά ήταν. Θέλετε να σα πω γιατί. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικά ήταν, κύριε Γερανάκη. Ειλικρινά σα μιλάω. Θέλετε να σα πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον νόμο για να μπορεί η κυρία Παπασπύρου να βάζει επιθεωρητές, να μπαίνουν με ελέγχους σε σπίτια κλπ. Και να φτιάχνει δικογραφίες και να φτιάχνει πορίσματα. Τότε μου περιγράφεται ότι ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε. Περιγράφεται ένα κόμμα το οποίο είναι τρία χρόνια σε μια κυβέρνηση. Τρία χρόνια κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τέσσερα σχεδόν, ναι. Τέσσερα. Θέλετε πέντε. Τέσσερα σχεδόν. Κατάφερε και άλλαξε τα πάντα στην Ελλάδα. Άλλαξε. Τα άλλαξε πάντα νόμο στην Ελλάδα. Τρομακτικά ικανοί άνθρωποι. Άλλαξε τον νόμο που χρησιμοποιεί η κυρία Παπασπύρου. Ακούστε με. Άλλαξε τον νόμο που χρησιμοποιεί η κυρία Παπασπύρου, η οποία με τον κύριο Πολάκη έχουν κάνει διάφορα έσχη. Και ο Πολάκη προχθέ καταδικάστηκε στη σκοβαδική διευθύνηση εναντίον του κύριου Πουλή. Του Προέδρου του Κελπνό, το ξέρετε. Πριν από 1,5 μήνες. Έχουμε υπουργό. Πριν από 1,5 μήνες. Έχουμε υπουργό. Έχει διαφορά. Όχι, απλώς. Προχθές το είπα μεταφορικά. Προσθέτω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε υπουργούς, τον κύριο Βερναδάκη και τον κύριο Πολάκη, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ως κοινείς συκοφάντες. Υπάρχει άλλη χώρα τέτοια. Υπάρχει άλλη χώρα. Ως κοινείς συκοφάντες. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι είναι κοινείς συκοφάντες του ποινικού δικαίου. Και μας κυβερνούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερον, άλλαξε τον νόμο ο οποίος δίνει στον κύριο Κουφοντίνα τις άδειες που παίρνει και υπερασπίζεται τρομοκράτες. Άλλαξε τους νόμους. Ο νόμος δεν άλλαξε τώρα αυτός. Άλλαξε τους νόμους. Ο νόμος με τις άδειες δεν άλλαξε τώρα. Για τις άδειες, ο νόμος άλλαξε βεβαίως. Ο νόμος Παρασκευόπουλου προβλέπει. Φυσικά άλλαξε τώρα. Να τα ψάξετε καλύτερα και να κάνουμε, αν θέλετε, και μια εκπομπή από αυτού. Άλλαξε τον νόμο ο οποίος δύο φορές. Ο νόμος Κατρούγκαλου και ο 4472. Κόβουν δύο φορές συντάξεις και κύριες και επικουρικές. Δεν έχει κοπεί καμία σύνταξη. Έχει αλλάξει. Θα κοπεί. Τι είπατε. Θα κοπεί. Τι είπατε. Θα κοπούν. Δεν έχει κοπεί καμία σύνταξη ακόμα. Κύριε Συντάξη, έχουν κοπεί. Λοιπόν, σοβαρά μιλάτε τώρα. Ο 43. Κύριε Κυρανάκη, μου λέτε αριθμούς, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι βουλευτής. Δεν έκοψε 35% της κυρίας συντάξης και 45% της επικουρικές. Σοβαρά τώρα λέτε, είστε εδώ παρουσιαστής στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση και μας λέτε ότι δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Σοβαρά μιλάτε. Μήπως να το ξανασκεφτείτε λίγο. Εγώ να ξανασκεφτώ, κύριε Κυρανάκη. Δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Αντιδικείτε με μένα. Βλέπετε τον κόσμο κάθε μέρα, τον απευθύνεστε και του λέτε δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Κύριε Κυρανάκη, αντιδικείτε με μένα. Φυσικά και αντιδικό. Όταν βγαίνετε και λέτε δημοσίως ψέματα ότι δεν έχουν κοπεί συντάξεις εδώ από το βήμα της τηλεόρασης. Σας κάνουμε ερώτηση. Ο νόμος Κατρούγκαλου λοιπόν μειώνει. Όχι, δεν μου κάνετε ερώτηση. Μου είπατε, μου κάνατε δήλωση. Μου κάνατε δήλωση. Μου κάνατε δήλωση. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ότι δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Εδώ στον αέρα. Λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου κόβει κανονικά τις συντάξεις και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και 250.000 νέες συντάξεις που εκκρεμούν και δεν. Και επικουρικές. Και έχει κοπεί και το ΕΚΑΣ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και το ΕΚΑΣ έχει κοπεί. Και το ΕΚΑΣ. Σας είπα, επικουρικές έχουν κοπεί και το ΕΚΑΣ. Και έχουν κοπεί και εκτόσεις και οι εκτόσεις στις ιατρικές δαπάνες. Οι οποίες για τους συνταξιούχους ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Το ξέρετε αυτό. Το εισόδημα των συνταξιούχων έχει μειωθεί δραματικά επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περιμένουμε όμως μειώσεις που έρχονται 23 Δεκεμβρίου του 2018. Υπάρχουν ένα σωρό μειώσεις, οι οποίες κακώς δεν γνωρίζετε. Μισό λεπτό. Και προσβάλλετε την νοημοσύνη του κόσμου με αυτό που κάνετε. Επειδή σας κάναμε ερώτηση. Δεν κάνατε ερώτηση, κύριε Μερτζανή.
Κάνω δηλώσεις. Πάντως, ειλικρινά σας μιλάω, αν σας έκανα, έκανα δήλωση, ζητάω συγγνώμη. Αλλά εγώ προσπαθώ να ρωτάω εδώ πέρα. Λοιπόν, προσπαθώ να ρωτάω εδώ πέρα. Και προσπαθώ να ρωτάω ερωτήσεις τις οποίες κάνει ο κόσμος, κύριε Κυρανάκη. Προσπαθώ να ρωτάω ερωτήσεις τις οποίες δεν αρέσουν σε αυτό που ρωτάω. Ο κόσμος ξέρει ότι του έχει κοπεί σύνταξη. Δεν περιμένει εσάς και εμένα να το πούμε. Ο κόσμος πηγαίνει στο ATM κάθε μέρα. Επισημείωση. Δεν χρειάζεται κανέναν δημοσιογράφο και κανέναν πολιτικό να του πει αν έχει μειωθεί η σύνταξή του. Κάνε την ερώτηση να κάνετε εγώ μια τελευταία ερώτηση. Μια από μένα τελευταία ερώτηση και μια από τον Κώστα μετά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Βλέπετε, έχω κρατηθεί λίγο μακριά. Αλλά έχω μια τελευταία ερώτηση, θα την κάνω πριν. Αναφερθήκαμε στον Κούρτς προηγουμένως. Υπάρχει τρομακτικό θέμα με το προσφυγικό. Είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα παντού. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Βλέπουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Στέλνει πίσω πρόσφυγες στην Ελλάδα, αυτό γίνεται. Θα του στείλει πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ο κύριος Κούρτς, ο Αυστριακός καγκελάριος, κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Κούρτς, όπως ξέρετε, ανήκει. Το ξέρετε, τον κύριο Κούρτς, ναι. Το ξέρετε, ναι. Γιατί δεν μόνο πούμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα και όχι τον κύριο Κούρτς. Τι σας ενοχλεί ακριβώς, πείτε μου, ποια είναι η κριτική. Πολλά πράγματα. Με ενοχλούν εμένα, δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ σας ρώτησα κάτι. Ναι, ποια είναι η κριτική, πείτε μου, επίση. Είναι ακροδεξιό. Αν θέλετε, δεν είναι ακροδεξιό ο κύριο Κούρτς, είναι κεντροδεξιό. Λοιπόν, είναι υπέρ των ανοιχτών κέντρων ή υπέρ των κλειστών ο κύριο Κούρτς. Λοιπόν, υπέρ των κλειστών κέντρων είναι ο κύριο Τσίπρας, ο οποίο το υπέγραψε στη συμφωνία. Κύριε Κυρανάκη, ο κύριο Κούρτς έχει βγει με συγκεκριμένη ατζέντα, είναι ακροδεξιό και το γνωρίζουμε. Δεν είναι ακροδεξιό. Είναι κεντροδεξιό. Ο κύριο Τσίπρας όμω υπέγραψε για κλειστά κέντρα στη συμφωνία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στι Βρυξέλλε. Πάμε με μεταναστευτικό λοιπόν. Η Ευρώπη έχει μοντιθεί... Εγώ σας ρώτησα, η ερώτησή μου ήταν γιατί δεν μονοποιούμε τους σοσιαλιστές και δεν μονοποιούμε τον κύριο Κούρτς και τον κύριο Όρμπαν, οι οποίοι είναι ακροδεξοί. Σας απάντησε ο κύριος. Και οι οποίοι έχουν κλείσει χώρες τους, κύριε Κυρανάκη. Δεν δέχονται πρόσφυγες. Δεν δέχονται. Σας απάντησε. Δεν είναι ακραίος ο Κούρτς. Όχι, είναι κεντροδεξιός. Είναι κεντροδεξιός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή μου είπατε για κλειστά κέντρα, αυτά τα κέντρα τα συμφώνησε και η κυβέρνηση. Θυμάστε τι έγινε στην Αμυγδαλέζα. Θυμάστε τα καραγκιουζιλίκια. Το πριν αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν, και ο ναι, λοιπόν, Νέα Αμυγδαλέζα υπέγραψαν να κάνουν. Εντάξει, για να συνοηθούμε. Αμυγδαλέζα, λοιπόν, να πούμε ότι πάμε για να κλείσουμε, γιατί έχουμε πάει πάρα πολύ. Θέλω μια στιγμή να πούμε για το προσφυγικό, να μπει και λίγο ουσία στην κουβέντα. Να το πω αυτό. Αμυγδαλέζα, εννοούμε το κλειστό κέντρο στην Αμυγδαλέζα πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Την αντίδραση στην Αμυγδαλέζα. Όχι, να αναφέρθηκε ο κ. Κυρανάκη. Κάνω μια ερώτηση. Κάνω μια ερώτηση. Θέλω μια κουβέντα με την ουσία στο προσφυγικό. Λοιπόν, στο προσφυγικό έχει αποδειχθεί πάρα πολύ λίγη η Ευρώπη. Το πρώτο γενικό σχόλιο. Το πρώτο γενικό σχόλιο. Και φταίνε όλες οι κυβερνήσεις αυτό. Να είμαι σαφής. Κεντροδεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πάρει ένα λεπτό, κύριε Λασκαράτο, σας το υπόσχομαι. Ναι, ναι. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Υπάρχει εδώ και μία δεκαετία σχεδόν ένας πόλεμος Συρία, ο οποίος μένεται. Ο κύριος Ασάντ είναι ακόμα στη θέση του. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να κάνει τη δουλειά της όπως έπρεπε να την κάνει στη διεθνή κοινότητα για να ηρεμήσει η κατάσταση στη Συρία. Και να μπορέσουν να δημιουργηθούν υποδομές, να γυρίσουν πίσω οι πρόσφυγες στη χώρα τους και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το μόνο που κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι με πάρα πολύ αργό τρόπο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μέτρα τα οποία θα αναστείλουν την κρίση. Δεν γίνεται έτσι. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σχεδόν το 90% του προϋπολογισμού σε Τινησία και Λιβύη, και αυτές οι χώρες συνεχίζουν να στέλνουν παράνομους μετανάστες, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να ενισχυθεί η Frontex. Να λειτουργήσει ως πραγματική ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και όχι να βουλιάζει βάρκες, αλλά να σταματά τους διακινητές τη στιγμή που ξεκινούν με τις βάρκες από τα παράλια των χωρών προέλευσης. Και θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα εμείς ως υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Στην Τουρκία μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτον και δεύτερον, θα πρέπει οι αιτήσεις ασύλου, αντί να γίνονται στη χώρα υποδοχής, δηλαδή όπως επιτοπλίστων Ελλάδα-Ιταλία, να γίνονται στις χώρες προέλευσης ή σε όμορες χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι πρόσφυγας ή παράνομος μετανάστης από μια χώρα όπως η Συρία, κάνω αίτηση ασύλου σε οποιαδήποτε πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη χώρα ή σε όμορη χώρα, η οποία θεωρείται ευρωπαϊκό έδαφος, και με ένα κοινό σύστημα αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά αποφασίζουν οι χώρες που θα στείλουν ανάλογα με τις υποδομές, με τον πληθυσμό και την οικονομία. Αυτή είναι μια πρόταση. Αυτή είναι μια πρόταση την οποία έχω καταθέσει και μάλιστα την έχω καταθέσει από κοινού με την οργάνωση του κυρίου Κούρτς παλιά το 2013 ως μέλη της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε και λίγο καθυστέρηση τη συνέντευξη σήμερα, την είχαμε προγραμματίσει λίγο νωρίτερα και έχουμε εργοπορήσει και για το διάλειμμα, αλλά θέλω να κάνω πίσω γύρισμα πριν δεν πρόλαβα. Συγγνώμη, Κώστα.
Όχι, εντάξει, είχατε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, την παρακολούθησα και εγώ, αλλά θέλω τώρα να κάνω ένα ερώτημα. Πρέπει να ακούγεται και μια πρόταση που γίνεται. Λίγο επικαιροποιημένο, α πούμε. Έχει να κάνει με τα χθεσινά. Έχουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Μα έλεγε νωρίτερα για τον Πιέρ Μοσκοβισί, για το πώ τον αντιμετωπίζετε, για ότι είναι πονηρούλη, μα είπατε. Εγώ όμω έβλεπα χθε τον πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μεϊμαράκη, μέσω ενό τυτιδίσματο, μέσω Twitter, να έχει μια άλλη εντελώ οπτική σε σχέση με την κριτική που ασκείται στον Επίτροπο πολύ έντονα και πιεστικά και να λέει ότι ουσιαστικά αναγνώρισε την εθνική στάση τη Νέα Δημοκρατία το 2015 ο Επίτροπο Μοσκοβισή. Εγώ εδώ το Twitter του κυρίου Μεϊμαράκη. Αναγνώρισε από Πιέρ Μοσκοβισή τη εθνική μα στάση το 2015 και έχει εισαγωγικά τη φράση του Μοσκοβισή. Είναι ένα συλλογικό προϊόν εργασία. Είναι και ο κύριο Μεϊμαράκη παρόν. Και αν το δικό σα κόμμα δεν ήταν εκεί το καλοκαίρι του 2015 για να ψηφίσει, για να στηρίξει, δεν θα ήμασταν σήμερα στο καλό σημείο. Άρα προσθέτει αυτή η δήλωση. Δεν ο κύριο Μοσκοβισή, λοιπόν. Προσθέτει αυτή η δήλωση, δεν αναιρεί. Είναι και φυσικά και έχει είναι πει... ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικό σε αυτά που λέει ο κύριο Μοσκοβισή αυτό. Σα λέω, προσθέτει αυτή η δήλωση που μου διαβάσετε μόλι. Προσθέτει, δεν αναιρεί αυτό που ο κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Μητσοτάκη αναφέρθηκε σε αυτά που είπε χθε ο κύριο Μοσκοβισή. Όχι σε αυτά που αφορούν το 2015. Σε αυτά και που είπε χθε ο κύριο Μοσκοβισή που αναφέρθηκε ο κύριο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στη στάση που κράτησε η Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτά που είπε χθε. Ώστε η χώρα σήμερα να είναι πράγματι όρθια. Γιατί με ρωτήσατε, να απαντήσω. Απλώ θυμίζω ότι είναι χθεσινό και αυτό, δεν είναι. Ναι, όμω αναφέρεται η συγκεκριμένη δήλωση στα γεγονότα του 2015, αυτό σα λέω. Τα γεγονότα του 2015 είναι η ψήφος των 222 βουλευτών τον Αύγουστο του 2015 για να υπερψηφιστεί το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Όταν ο μισός ΣΥΡΙΖΑ λάκησε και έφυγε. Και έπρεπε να βάλει πλάτη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Σε αυτή την προσέγγιση Μοσκοβισή συμφωνείτε δηλαδή. Ταυτίζεστε. Μα συγγνώμη, αλήθεια είναι ότι έβαλε πλάτη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι. Αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο κύριος Μοσκοβισή πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός όταν κοροϊδεύει μαζί με τον κύριο Τσίπρα τον ελληνικό λαό λέγοντας του πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί ούτε τα μνημόνια τελειώνουν, είναι ούτε, ίδια γραμμή με Μαράκη, ούτε η λιτότητα δηλαδή, τελειώνει. Η αντιμετώπιση τη παρεμβάση ούτε... Μοσκοβισή, ο κύριος Μεϊμαράκης είναι. Η Νέα ίδια. Δημοκρατία είναι μπετόν, κύριε Λασκαράτου. Είμαστε ενωμένοι. Και οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για ερμηνείες, για διχασμούς. Για οτιδήποτε πέφτει στο κενό. Αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Καμένος θέλει να ρίξει την κυβέρνηση το πρωί, το βράδυ λέει κάτι άλλο, αύριο το πρωί μπορεί να πει κάτι ακόμη. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα με ένα Μάρτιο. Ζωηρή ήταν. Πάντα κάνουμε ζωηρές. Πάντα όταν είναι εδώ είναι εξαιρετικό. Θα χαρώ να ξαναέρθω. Εννοείται. Εννοείται, σας περιμένουμε. Μετά το τελικό του Μουντιάλ. Συνεχώς και ασταμάτητα στα πάνελ της ΕΡΤ, κύριε Κυριανάκη. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.